Ίσως είχε δίκιο ο Μητροπολίτης, εάν αυτά τα οποία του είπαν ήταν αληθές. Ήταν όλα ψεύδι από έναν επίτροπο της Εκκλησίας και θα ονομάσω και το όνομά του Σαλαμάτος, κατά πρώτο και κατά δεύτερο από τον Πάτερ Μάνο. Του είπαν ψευδός ότι ο αντιδήμαρχος κάλεσε την αστυνομία και πήγε αυτόματα στην Εκκλησία. Είναι πέρα για πέρα ψέμα. Ο κ. Λαυρόπουλος είναι πίσω, συνάδελφος του ΙΚΑ, και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι όχι την Εκκλησία, αλλά και πολίτες, δημότες, εμείς ως πάλι του ΙΚΑ, προσπαθούσαμε να κάνουμε και λίγο τα στραβά μάτια. Όσο χάνουμε περισσότερο, να τιμωρήσουμε την Εκκλησία. Ο συγκεκριμένος ο Ρωμαλάβος, ο οποίος δούλευε στην Εκκλησία, τρεις παρατηρήσεις είχε από τον πρόεδρο τοπικού του κύριου Κουφουνάκη και δύο παρατηρήσεις από μένα. Πώς είναι τον αντιδήμαρχο, κύριε Μερζίδη. Δεν μας συζητάνε, εγώ θέλω να ακούσω. Δύο παρατηρήσεις από μένα και καταπατά το μοναδικό αυτή τη στιγμή χώρο Βρασίλου και πάρκο που έχει το παλιό. Βέβαια θα κάνουμε μια στη Μακεδονία. Πριν όμως ο Εργολάτος δεν μας άκουσε, μας έκαψε κανονικά και δεν πιάνει καλά. Αναγκάστηκα την τρίτη φορά να καλέσω την αστυνομία να τον πάει αυτόφορο, διότι κατά πρώτον είχε χαλάσει τον πάρκο από τις βροχές τις πολλές που ξέρατε που έπεσαν, έφτιαχνε μανόβρες με τα φορτηγά του μέσα στο πάρκο και δεύτερον έχει κάνει χωματερή δίπλα στον Ιερό Ναό. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο πράγμα δίπλα σε Ιερό Ναό να υπάρχει χωματερή. Αυτά όλα, εδώ πήρα τηλέφωνο τον κύριο Παπαδάκη, να έρθει να τραβήξει φωτογραφία. Δεν ήρθε. Αλλά εγώ τα τράβηξα. Και φωτογραφίες και βίντεο. Εγώ σας υπόσχομαι να πραγματώσω την λίγο της καθαριότητας. Οι εργολάβοι από μένα θα αυτίσουν αίμα. Εργολάβος που θα κάνει σημεία στο Δήμο Ρογκάστρο και δεν θα καταστήσει, θα πληρώσει τα αφητούμενα πρόστιμα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Εγώ δεν έχω να κάνω καμία δουλειά με την Εκκλησία, ούτε με τον Πάτερ Μανώλη, ούτε με την Εκκλησιαστική Επιτροπή.